Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, ο Εθελοντικός Σύλλογος Ηλιαχτής διοργανώνει μπαζάρ με πασχαλινές λαμπάδες στην Πλατεία Ελευθερίας, από το οποίο τα έσοδα θα διατεθούν για πολύ καλό σκοπό. Είναι πολύ μεγάλος ο αγώνας που κάνουμε εδώ και 3 εβδομάδες. Προσπαθούμε όπως 7 χρόνια τώρα, το Σεπτέμβριο θα μπούμε στα 8. Κάνουμε με επιτυχία τον αγώνα μας. Προσφέρουμε πραγματικά και μας βοηθούν πάρα πολύ οι χορηγοί, ο κόσμος, οι επαγγελματίες της καβάλας, γιατί βλέπουν ότι πραγματικά δουλεύουμε. Mm-hmm. Σας παρακαλώ, άλλη μια φορά, να στηρίξετε το Ηλιακτής. Έχουμε λαμπάδες χειροποίητες, όλες τις έχουν κάνει οι εθελόντριες. Προσπαθούμε να απαλύνουμε και να γεμίσουμε και τα σπίτια των ανθρώπων που είναι σε οικονομική κατάσταση δυσχερή, με ό,τι έχουν όλα τα υπόλοιπα σπίτια τις ημέρες των εορτών και μετά. Γιατί εμείς σιτίζουμε όλο το χρόνο, όχι μία μέρα το Πάσχα. Και από σήμερα θα είμαστε όλη την ημέρα από το πρωί, από τις 9 και το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ θα είμαστε εδώ στο περιπτεράκι με τις εθελόντριες για να μπορέσουμε να πουλήσουμε λαμπαδίτσες που έχουμε φτιάξει οι ίδιες μας. Είναι 5 ευρώ οι λαμπάδες, όλες μας οι λαμπάδες 5 ευρώ, με τεχνικές επάνω, όχι απλές λαμπάδες. Έχουμε εξελιχθεί τρελά. 7 λοιπόν, 7 χρόνια τώρα. Τα σχέδιά μας δεν τα βρίσκεται πουθενά. Δεν θα βρείτε τη λαμπάδα την κομψή σε αυτού του είδους, γιατί τις κάνουμε μόνες μας. Και αυτό που θέλω να πω είναι, στηρίξτε μας άλλη μια φορά. Βλέπετε ότι όλο το χρόνο παλεύουμε, δεν είμαστε μόνο για το Πάσχα. Αυτοί οι άνθρωποι δεν θέλουν μόνο το Πάσχα να φάνε. Και την επόμενη εβδομάδα εμείς πάλι εδώ θα είμαστε. Πάλι θα συστήσουμε. Παράλληλα, ο Σύλλογος Ηλιαχτής και αυτές τις γιορτές σκέφτεται τις οικογένειες που τα έχουν ανάγκη και διανέμει σε 120 άτομα τρόφιμα κατά τις ημερομηνίες 22, 23 και 24 Απριλίου. Συμπτωματικά βρίσκεστε εδώ σήμερα και συμπτωματικά μόλις κατέφτασε το βανάκι, το οποίο είναι φορτωμένο με κρατικά, τα οποία θα διανεμηθούν σήμερα. Αύριο θα διανομηθεί ό,τι έχει σχέση με μάρκετ. Την Τετάρτη θα διανυμηθούν τα λαχανικά, η μαναβική, και μετά Πέμπτη και μετά έχουμε γλυκά και τσουρέγια κτλ. Έγκαιρα, όπως κάθε χρονιά, ολοκληρώνεται αυτή η διαδικασία για να μην έχουμε τελευταία στιγμή να τρέχουμε, αλλά και οι άνθρωποι όλοι να ησυχάσουν, να ηρεμήσουν, να έχουν τη βεβαιότητα ότι θα κάνουν τις γιορτές με την άνεση που πρέπει. 120 άτομα είναι αυτά τα οποία βοηθούνται, υποστηρίζονται σε σύνολο. Σε 3 διαφορετικά μοντέλα, δηλαδή σε ημερήσια χορηγία, άλλα είναι σε εβδομαδιαία χορηγία και άλλα είναι σε μηνιαία χορηγία, ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε περίπτωσης.